Μικρή τοποθέτηση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για τον λόγο, Πρόεδρε. Ένα μπράβο και σε εσένα και στο τοπικό για άλλη μια φορά που κάνετε αυτή την καινοτομία. Γιατί ίσως αυτό που λέτε, κάποια χαρτιά κρύβονται, κάποια χαρτιά δεν τα παίρνουν τη σύμβουλη. Δεν ξέρουμε γιατί. Εγώ θα πω δύο πράγματα. Όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Αποσπόρης, σε δύο σημεία. Στα Χανιά γέμισαν λίμματα στη θάλασσα. Στο Βόλο γέμισε λίμματα η θάλασσα. Στην Εδιψό, που συγγενικό πρόσωπο είναι από εκεί, έχουν σοβαρότατο πρόβλημα με ένα τηλεοστάσιο. Άγιος Γεώργιος, Λουτρά Εδιψού, το χωριό Εδιψού, δεν μπορούν να το διορθώσουν. Καταστράφηκε η θάλασσα. Και στον Πόρο, και στον Πόρο. Αυτά που λέω και ξέρω. Τι γίνεται δηλαδή, αυτοί οι δήμοι εκεί δεν είχαν φτιάξει ένα σύμφωνο? Δεν φτιάχτηκε ο βιολογικός με οι προδιαγραφές? Σίγουρα. Φτιάχτηκαν προδιαγραφές και τους είπαν, παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν τρέχει τίποτα. Να που βγήκανε μπροστά. Και όπως είπε και ο κύριος Λουκάς, αυτά είναι στο πρόγραμμα. Δεν είναι ότι απαγορεύονται. Ένα θέμα που βλέπω ότι γίνεται επί πολιτικής, ξεσηκώνει τον κόσμο από τον Πειραιά και σε αυτό που λέτε, πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο του Πειραιά, και δεν νομίζω να είναι λάθος, ότι τώρα τα λίμματα τα δικά μας τα παίρνουν. Απλώς δεν τα πάμε με αγωγούς και τα πάνε με βιτία. Δηλαδή δεν θα επιβαρυνθούν άλλο. Δεν έχει άλλο. Τα πάμε στη μεταμόρφωση. Είναι... τα πάμε στη μεταμόρφωση και τη μεταμόρφωση πάνε εκεί. Δεν έχει να επιβαρυνθούν σε κάτι άλλο. Και όσον αφορά, γιατί προσέχω κάποιες λεπτομέρειες, το έγγραφο αυτό του ΣΕΙΔΑ που λέει 700.000 και χωράει ένα 200, αν μπείτε σήμερα στο site της ΣΕΙΔΑ, έχει φτάσει σε 730.000 επίσημα, και ειδικά την ημέρα, και λέει θέλουμε κι άλλα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε τα 60%. Και εάν δείτε το βίντεο στο κοροπή που έγινε τα εγγένεια, που βάλαν την πλάκα, έχει πάρει ένα site, νομίζω το Ανατολικά, από τον υπεύθυνο του έργου, συνέντευξη. Προσέξτε εκεί τη λεπτομέρεια τι λέει ο υπεύθυνος του έργου. Ότι αν δεν μπουν γρήγορα μέσα τα λίμματα στο 100% από τις περιοχές που να μπουν, θα υπολειτουργεί. Δηλαδή και αυτός λέει το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με λίγο. Και συζητάμε τώρα να φτάσει ή τα σπάτα η Αρτέμιδα. Πες ότι κάνουμε κέλι στο πλατή χωράφι. Φτάνουμε δηλαδή μέχρι το Πικέρμι. Και αν είναι δυνατό το 2013-2014 από το Πικέρμι να μην μπορούμε να τα πάμε, όπως λέει ο κύριος Κασίμης, μέχρι εδώ στην έξοδο της Αττικής Οδού, ή να τα πάμε μέχρι την Παλίνη που είναι άλλα 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς με το κέλι στο πλατή χωράφι θα φτάνουμε. Άλλα 5 χιλιόμετρα σε μια ευθεία έχει 50 μέτρα ύψος, πόσα τηλεοστάσια θα χρειαστούν? Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Δεν γίνεται να μιλήσουμε. Μια ερώτηση αυτή, μπορώ να κάνω ο κύριος Ταντίου. Δεν θα μιλήσω ποτέ. Άρα μιλάμε μόλις πρώτα. Με συγχωρείτε, δεν το πήρε το λόγο. Δεν το λόγο, σε παιδιά που αφαιρούμε για δύο λεπτά. Θα ρωτήσει μετά για την δημοτική συμβουλή. Μια ζωή μιλάτε και δεν βλέπουν τι κάνετε. Και εσύ ποιος είσαι από αυτή? Δεν κατάλαβα. Δεν το έχω λόγο. Σε παρακαλώ, δημοτικό σύμβουλο κύριε. Προεκούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι. Ναι, αλλά σε παιδιά δεν το βλέπεις. Ερώτηση. Πού είναι το λόγο και το έχω και δεν πήρες το λόγο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εγώ είμαι ο Σεβανός, δηλαδή. Παρέχω στο Συνδημότητα. Εγώ είμαι ο Σεβανός.